Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 2.633 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΔΙ στη χώρα. 479 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 43 έχασαν σήμερα τη ζωή τους από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα, 39 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην περιφερεια Κέντρο Κοζάνης, 2 στη Φλόρινα, 1 στα Γρεβενά και 14 στην Καστοριά. Ας ακούσουμε τώρα τη δήλωση στην καθιερωμένη ενημέρωση ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 2.633 κρούσματα COVID-19. 479 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι και 43 συμπολίτες μας έφυγαν από τη ζωή. Η Αττική είχε 1.323 κρούσματα, 283 η Θεσσαλονίκη, 115 η Λάρισα και 84 η Αχαΐα. Μόνο χθες είχαμε 185 εισαγωγές COVID-19 στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής. Αν υπολογίσετε ότι ένα μεσαίο νοσοκομείο της χώρας έχει περίπου 200 κλίνες, τότε βλέπετε ότι κάθε μέρα, τις τελευταίες μέρες, κάθε εφημερία ουσιαστικά γεμίζει ένα νοσοκομείο. Έχουμε ήδη 3.787 συνανθρώπους μας να νοσηλεύονται με COVID-19 σε όλη την Ελλάδα. Και ενώ ξεκινήσαμε το 2019 με 556 ΜΕΘ στο σύνολο, έχουμε καταφέρει με τιτάνιες προσπάθειες όλων μας να έχουμε φτάσει εσίως με τις 5 καινούργιες κλίνες ΜΕΘ COVID του Ιπποκρατίου τις 1.404. Παραλαμβάνω, 556, τότε 1.404, σήμερα και συνεχίζουμε. Όμως, η Αττική πιέζεται, η χώρα πιέζεται. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε με 229 ΜΕΘ στην Αττική COVID πριν από ένα μήνα. Έχουμε φτάσει στις 362, είναι αύξηση 58%. Και ότι οι διαθέσιμες απλές κλίνες στην Αττική ήταν 1.600, είναι 2.680, αύξηση 67%. Η πληρότητά της όμως φτάνει στα όρια της και η πίεση αυξάνεται. Και φυσικά να πω ότι αυτή η ένταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες και ώρες δεν βοηθάει κανέναν και δεν οδηγεί πουθενά. Όπως εμείς δεσμευτήκαμε, μπήκε ήδη στην εφημερία σήμερα το ιδιωτικό θεραπευτήριο Ερίκος Δινάν και το Σημανόγλιο νοσοκομείο δέχεται αποκλειστικά πλέον COVID περιστατικά. Αύριο μπαίνει το ιατρικό περιστερίου και το λιτό, ενσωματώνονται στην πρώτη και δεύτερη και πρώτη υγειονομική περιφέρεια αντίστοιχα ως COVID θεραπευτήρια και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλη την Αττική. Ναι, καλησπέρα στο στούντιο, συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Ελαφρώς καλύτερη κατάσταση σήμερα και επαναλλακτικά και σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Μακεδονία. Το μόνο που με απασχολεί είναι τα 14 κρούσματα της Καστοριάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που φάνηκαν ψηλά και υπερβολικά ψηλά. Είναι λίγα τα 39 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Από τα χθεσινά 40 τόσα. Καλύτερα είμαστε. Τι 40 τόσα, 43, 46, 49. Ναι. 10 κρούσματα λιγότερα. Αλλά 10, ζήσε. Μισό. 10, αλλά όπως εξηγούμε και στους συμπολίτες μας και στους τηλεθεατές μας εδώ. Ότι η Τρίτη είναι η μέρα που ανεβάζει λίγο τον πύχη και θεωρητικά η Τετάρτη ισορροπία. Άρα, αν αυτή είναι η ισορροπία μας, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Και άλλωστε είναι μεγάλο, δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται τώρα να δούμε τα 39 κρούσματα τα σημερινά και τα 49 τα χθεσινά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι δύο και το έχουμε μεταφέρει και στον κόσμο τόσο καιρό. Όχι επειδή είναι δική μας άποψη, είναι το ρεπορτάζ το ίδιο. Είναι αυτό που ισχύει εκεί έξω, ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Και όπως σας λέγαμε χτες. Δεν είναι ότι τα κρούσματα είναι στην Εορδαία ή είναι στην Κοζάνη, όπως συνηθίζετε να μας ρωτάτε. Τα κρούσματα είναι και στις δύο περιοχές. Και αυτό συμβαίνει πολλές ημέρες τώρα. Πάρα πολλές, μην πω εβδομάδες. Αποτυπώνεται εξαιρετικά ακριβώς τη χθεσινή κατανομή των κρούσματων. Αποτυπώνεται εξαιρετικά. Αλλά σε τι ισορροπία βρισκόμαστε, πες λίγο τα νούμερα από τα 49. Στην αριθμητική ισορροπία, αλλά όπως πολύ καλά ξέρεις. Αυτό αποτυπώνει μια μεγάλη διαφορά
στην αναλογικότητα βάσει του πληθυσμού και τους δείκτες που, που είναι πιο υψηλοί στην Εορδαία. Έτσι, διότι τα 22 του Δήμου Κοζάνης δεν μπορούν να συγκριθούν με τα 21 του Δήμου Εορδαίας, όταν ο πληθυσμός του Δήμου Κοζάνης είναι σχεδόν διπλάσιος. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Εορδαία έχει το πρόβλημα, γιατί η Κοζάνη έχει τεράστιο πρόβλημα. Και η Κοζάνη έχει τεράστιο πρόβλημα και σε πολλά χωριά μάλιστα, και το έχουμε αναφέρει. Όπως και η Εορδαία έχει πρόβλημα, είχαμε και 3 κρούσματα στο Βόλιο και 3 στον Δήμο των Σερβίων. Έτσι. Και βεβαίως 4 στο Δήμο της Καστοριάς και 1 στο Δήμο της Φλόρινας είναι η χθεσινή κατανομή. Αλλά όπως πολύ καλά είπες και εσύ, αυτά τα 14 της Καστοριάς είναι μια έκρηξη για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα που το τελευταίο διάστημα μας είχε συνηθίσει μια ανηφορική τάση, ξαναέπεφτε, έσβηνε ουσιαστικά τα φώτα από πάνω της. Κάνει μια άνοδο πάλι, θέλω να το δω, δηλαδή θέλω να το δούμε αν θα εξελιχθεί και αυτό. Είναι δεδομένο πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πληροφορία περί lockdown, ούτε στην περιφερειακή, εννοώ αυξημένου lockdown, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ή οπουδήποτε αλλού για την Δυτική Μακεδονία. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεπεράσει προφανώς αυτό που λέγαμε τις ημέρες που μπορεί είτε να βγει μια ανακοίνωση είτε να βγει εκτάκτως ο κ. Χαρδαλιάς και πηγαίνουμε, οδεύουμε προς την Παρασκευή περιμένοντας ενδεχομένως να ακούσουμε κάποια εισήγηση των επιδημιολόγων η οποία θα γίνει αποδεκτή από την πολιτική προστασία ή να μην ακούσουμε και τίποτα. Από πού να ξεκινήσουμε, σε όλη χώρα είναι ψηλά. Ακριβώς. Διότι όμως θυμίζω την προηγούμενη Παρασκευή η Δυτική Μακεδονία με τους νομούς, με την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και Καστοριάς ήταν στο μπλοκάκι του κυρίου Χαρδαλιά, αλλά όχι στο να μεταφέρουμε τις δύο περιοχές στο βαθύ κόκκινο, αλλά εκεί στη λίστα του που είχε τον καμπανάκι, το οποίο ήταν καμπάνα τεράστια. Τώρα δεν ξέρω, η εξέλιξη από την προηγούμενη Παρασκευή και είναι Τετάρτη σήμερα, νομίζω ότι είναι προφανέστατη, τη βλέπετε. Είναι όχι χειρότερη. Αυξητική είναι χειρότερη η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Και παρουσιάσαμε από τη Δευτέρα την κατάσταση στο νοσοκομείο και πώς αυξάνεται το μαμάτσιο νοσοκομείο και πώς αυξάνεται αυτή η κατάσταση, η πίεση που υπάρχει. Είπαμε για το Ποδοσάκι ότι είναι λίγο πιο χαλαρή η κατάσταση, αλλά δεν απέχει πολύ να ψάχνουμε κλίνες για συμπολίτες μας που θα πρέπει να νοσηλευτούν. Μακάρι να μην γίνει αυτό, μακάρι να αναστραφεί η κατάσταση, αλλά έχουμε δρόμο πολύ ακόμα, διότι το ξαναλέω, αρχίζει και σκάει σιγά σιγά ο κωδικός της κοινοπέμπτης, να το πω έτσι. Θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Εγώ δεν θεωρώ πως θα πρέπει να θεωρήσουμε καμιά μέρα χαλαρή, υπό την έννοια ότι ακόμη και αύριο μπορεί με μια λιτή ανακοίνωση κάποιες περιοχές να περάσουν στο βαθύ κόκκινο. Την Παρασκευή θα την περιμένουμε με κομμένη την ανάσα, αν κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί αύριο. Είναι προφανές. Χωρίς προφανώς να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν όντως κάτι θα αλλάξει. Ακούμε τις οχλήσεις, ακούμε τις πιέσεις, ακούμε τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που δεχόμαστε για τα σχολεία. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Υπάρχει όμως πρόθεση. Και μια, τι πρόθεση και επιθυμία. Τι εννοώ. Αυτή τη φορά, αν ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιάνο να ανακοινώνει το πέρασμα της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης κυρίως, γιατί εδώ διαπιστώνεται το πρόβλημα, στην βαθιά κόκκινη ζώνη, νομίζω οι αντιδράσεις δεν θα είναι τόσες όσες είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αλίμονο. Διότι εγώ έχω ακούσει και πολλούς γονείς, και νομίζω εσύ πολύ καλύτερα από μένα, να μιλάνε για την περίπτωση σχολείων, για να φοβούνται ενδεχομένως μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλοί καταστηματάρχες εκεί έξω που θα μου πεις θέλουν κλειστά τα μαγαζιά αυτοί που φώναζαν πάντα. Όχι, δεν θέλουν κλειστά τα μαγαζιά, αλλά βλέποντας την εικόνα που επικρατεί, το ότι αυτό το click away δεν μας βολεύει και πολύ. Η οικονομική στενότητα των πολιτών δεν δημιουργεί κάτι, το να έχω εγώ ανοιχτά τα φώτα στο μαγαζί μου. Το να κάθομαι. Τους εργαζόμενους. Ναι, τους εργαζόμενους, κυρίως σε αναστολή οι περισσότεροι, έτσι, αναγκαστικά. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι να τρέχουν στην αναστολή. Ακόμα και εγώ με τη γυναίκα μου να κάθομαι μέσα στο μαγαζί, που οι περισσότερες επιχειρήσεις έτσι είναι οι μικρομεσαίες έξω εδώ, στην πόλη και στη Δυτική Μακεδονία, και αυτό νούμερα γράφει μείον όμως. Δηλαδή τα 3.000 θα σώσουν αυτή την κατάσταση. Θα μου πεις τι να κάνουμε, να κλείσουμε τα μαγαζιά. Δεν λέω εγώ αυτό. Η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή. Η γενικότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή
δεν θα απήχε πάρα πολύ από μια πιο αυξημένη, αν θες, ζήσει αυτό αυξημένο που... επίπεδο lockdown. Μιλώντας με επιχειρηματίες. Για να μάσουμε την κατάσταση, θα μου πεις, έτσι θα το πάμε τώρα. Μιλώντας με επιχειρηματία σήμερα, μου έλεγαν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα που ερχόμαστε μαγαζιά μας είναι Κυριακή. Γιατί δεν περνάει κόσμος, δεν μπαίνει, δεν ψωνίζει. Και από την άλλη, αν είναι να μπούμε σε ένα αυστηρότερο lockdown, να μαζευτούμε για μία εβδομάδα, μία μισή, ώστε να πέσουν τα κρούσματα και να επανέλθουμε φυσιολογικά, είναι προτιμότερο από το να σέρνεται μία κατάσταση και με υψηλά κρούσματα και με ημιλειτουργία, με ημιθανή το λιανεμπόριο, με ημιθανιά λιανεμπόριο και με την ταλαιπωρία όλων και με την κίνηση και με τα ανοιχτά σχολεία. Αν πρέπει να μαζευτούμε για να μαζευτούν τα κρούσματα... Εγώ θέλω να πω ότι ακόμα και ένα lockdown θα μπορούσε να λειτουργήσει κάπως αλλιώς. Ας το σκεφτούν επιτέλους. Τι εννοώ, ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα lockdown με ανοιχτή την αγορά, αλλά με άλλα μέτρα, όχι αυτό το περιβόητο click away που οι περισσότεροι έξω δεν το τηρούν, όχι επειδή θέλουν να παρανομήσουν, αλλά επειδή δεν γίνεται να το κάνουν. Πλέον δεν γίνεται. Ποιο αυτό είναι το άλλο μέτρο, να ανοίξουν να κλείσουν τα μαγαζιά, να δεν γίνεται. Να είναι ανοιχτή η αγορά, δεν μπορούμε. Τι θα το κάνουμε τα κορντεόν, μια εβδομάδα κλειστά, μια... έχουν περάσει 14 μήνες, 14 λέω. Ένας χρόνος, 12 μήνες. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Ενδεχομένως να βρούμε τη λύση η οποία θα είναι να λειτουργούν τα μαγαζιά με περιορισμένο πραγματικά αριθμό πελατών εντός των καταστημάτων. Τελεία. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα δώσουμε τη λύση. Εμείς περιγράφουμε την κατάσταση και την διάθεση των πολιτών έτσι όπως τη ζούμε καθημερινά. Πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Και σήμερα ήταν η συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Κοζάνης με αφορμή τη συνεδρίαση. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, Ζήση. Για την. Ξεκίνησε. Για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Θα δούμε ένα βίντεο στις ερωτήσεις που έγιναν από συναδέλφους σε σχέση με τι άλλο, με αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τα φωτοβολταϊκά στη Μεσιανή. Ο Δήμαρχος Κοζάνης στις απαντήσεις του φάνηκε φιδωλός. Δήλωσε πως δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση καμία παράβαση καθήκοντας και ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η κουβέντα από τη στιγμή που δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει να γνωρίζω τι έχει στην τσέπη του ούτε ο κ. Πανθρέακος, ούτε τι έχει στο πορτοφόλι του κ. Μιχαηλίδης. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα και επαναρχόμαστε. Δήμαρχε, νομίζω ότι χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τον απολογισμό, καταλαβαίνετε ότι η ατζέντα της συζήτησης έχει πάει αλλού. Και επιτρέψτε μου να πάρω μια φράση σας για να κάνω μια ερώτησή μου. Είπατε για τη συνεργασία των τριών παρατάξεων. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μια συνεργασία επενδυτική, αν θέλετε, ή παρουσία, να το πω έτσι, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, σε ένα μεγάλο έργο μιας εταιρείας η οποία έχει συνεργαστεί με το Δήμο Κοζάνης. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα που έχει βάλει και η αντιπολίτευση και θα το συζητήσετε αύριο. Υπάρχει ενδεχομένως παράβαση καθήκοντος, εκτιμάται, ή μια απόφαση η οποία έχει σκιές για το Δήμο Κοζάνης? Ποια είναι η θέση σας? Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Πιτσάβα, καταρχήν να ξεκαθαρίσω το ότι προφανώς έχει αλλάξει η ατζέντα, αλλά πρέπει να θυμίσω το ότι οι προθεσμίες για την ανακοίνωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων πρέπει να προηγηθεί περίπου 2 εβδομάδες από τότε που θα είναι η συνεδρίαση. Άρα δεν έγινε, καταλαβαίνετε τη ροή του χρόνου για τα ζητήματα. Προφανώς δεν ευθύνεστε γι' αυτό, έτσι. Λέω εγώ υποβαθμίζω ενδεχομένως τον απολογισμό σας. Αλλάζω την ατζέντα στην ερώτηση. Δεν σας ρωτάω για τον απολογισμό και σας ρωτάω για κάτι άλλο. Αυτό το αφορά. Κύριε Πιτσάβα, θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Έτσι, άρα αυτό προσδιορίστηκε 15 μέρες νωρίτερα και νομίζω ότι όλα τα πράγματα μπορούν να γίνουν στο χρόνο τους. Από εκεί και πέρα, η απάντηση μονολεκτική είναι όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, όπως αναλυτικά θα εξηγήσουμε αύριο. Επιτρέψτε μου, από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί Δημοτικό Συμβούλιο για αύριο, έτσι, να μην δώσω σήμερα, να μην ανοίξω τη συζήτηση σήμερα, υποβαθμίζοντας τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλιου. Όλα τα ζητήματα θα τεθούν και θα υποθούν και θα συζητηθούν και θα απαντηθούν αύριο.
και συγγνώμη, αλλά εγώ θα ρωτήσω. Γιατί έχουν τεθεί κάποια ζητήματα στο δημόσιο διάλογο και καλώς κακώς δεν μπορεί να περιμένει και η τοπική κοινωνία για να μάθει κάποιες καταστάσεις και κάποια θέματα. Χθες, για παράδειγμα, στο Top Channel, ο Κυριάκος Μιχαηλίδης, ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι κανείς εκ των τριών σας, ούτε εσείς, ούτε ο ίδιος, ούτε ο κ. Σημαυράκος, γνώριζε ότι συγγενικά σας πρόσωπα πρώτου βαθμού θα ήταν εμπλεκόμενα σε επενδυτικά σχήματα στην αλόγου εταιρεία, ειδικά στο δάσος Μάνα Νερού της Μεσιανής. Την ώρα που στο Μαυροδέντρι είχε γίνει όλη αυτή η διαδικασία, την ώρα που εσείς με τον κύριο Σημαδάκο και τον κύριο Μαλούτα βρίσκεστε σχεδόν σε εβδομαδία βάση από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ενημέρωσε κανείς, δεν γνωρίζει κανείς για τις επενδυτικές δραστηριότητες του άλλου μέσω συγγενικών προσώπων? Δεν γνωρίζετε εσείς δηλαδή ότι ο κύριος Σημαδράκος ή ο κύριος Μιχαηλίδης έχουν συμμετοχή μέσω συγγενικών προσώπων στα όλα σχήματα και δεν γνώριζαν αυτή τη δική σας δραστηριότητα? Δεν τα συζητήσατε αυτά? Και αν θεωρείτε ότι ποινικοποιείται η επενδυτική δραστηριότητα συγγενικών προσώπων αιρετών κακώς? Κύριε Πλιάτσο, θα ξεκινήσω λέγοντας αυτό που είπα και στον κύριο Πιτσάβα μόλις πριν, το ότι η ουσιαστική συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα θα γίνει αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς όμως δεν μπορούμε να ρωτήσουμε εκεί. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο προσδιορίστηκε άμεσα μόλις το ζήτησε μια δημοτική παράταξη και δεν προσδιορίστηκε σήμερα επειδή ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω είναι το ότι ναι, περίπου σε εβδομαδιαία βάση βρισκόμαστε με τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Ράκο, προκειμένου να συντονίσουμε δράσεις, να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν ζητήματα του Δημοτικής Αρχής. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι δεν συζητάμε το τι κάνουμε στο σπίτι μας, τι κάνουμε με τα παιδιά μας, τι κάνουμε με τις γυναίκες μας. Ούτε ξέρω τι έχει στην τσέπη του ο κύριος Σημανδράκος, ούτε τι έχει στο πορτοφόλι του ο κύριος Μιχαηλίδης. Αυτά είναι ζητήματα πέραν της θεσμικής μας λειτουργίας σαν συνεργαζομένων στο Δήμο Κοζάνης. Και σε ό,τι αφορά, τη δυνατότητα να μην έχει τη δυνατότητα να ρωτήσετε για αύριο, εγώ χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση και θα προσπαθήσουμε μέσω της κυρίας Χατζηγεωργίου να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας ούτως ώστε ζητήματα τα οποία δεν θα απαντηθούν από το διάλογο να τα απαντήσω εγώ στο τέλος, στο κλείσιμο της συνεδρίας. Ενδιαφέρον. Αναμενόμενες οι ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τώρα δεν ξέρω. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, θα μας πει το σχόλιο σου και παρόν, κάνατε και τις περισσότερες ερωτήσεις. Αύριο έχει και σχετικό Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ γρήγορα αντέδρασε, το είπαμε και χθες, η Δημοτική Αρχή. Και θα έχει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο μας παρέπεψε όλους ο Δήμαρχος. Και όταν λέω όλους, τι εννοώ? Ότι ζήτησε από την υπεύθυνη του γραφείου τύπου, την συνάδελφο, την Αντάσταση Χατζηγεωργίου, να μαζέψει όλες τις ερωτήσεις που έχουν οι δημοσιογράφοι. Και εφόσον δεν απαντηθεί κάτι στις ερωτήσεις που θα γίνουν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, να σταλούν με email στον Δήμαρχο ώστε να τις απαντήσει όλες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο Δήμαρχος, χωρίς να θέλει να αποφύγει ενδεχομένως κάτι, είπε: ρε παιδιά, θα τα πούμε αύριο. Εγώ καταλαβαίνω τις ερωτήσεις σας. Είδατε και μια στιχομηθεία στην αρχή με τον ομιλόν που, που προφανώς ο Δήμαρχος ήθελε να συνέξει για κάτι άλλο και εμείς αλλάξαμε την ατζέντα επειδή το επιβάλλει. Μα η ατζέντα ήταν αυτή όμως, μας προφανώς. Ναι. Συγγνώμη, ναι, δεν το αρνήθηκε αυτό ο Δήμαρχος. Θέλω να πω ότι για τον κόσμο ότι η συνέντευξη αυτή είχε προγραμματιστεί πριν να ανοίξει όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, περίπου 20-25 μέρες πριν. Ναι, ακριβώς. Άρα, εμείς ρωτήσαμε όπως οφείλαμε δημοσιογραφικά, και εγώ και ο Παναγιώτης και κανένα δυο άλλοι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αυτό είπε, ότι δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος, ότι δεν υπάρχει ηθικό παράπτωμα. Και μάλιστα στην ερώτηση του Παναγιώτη, την οποία θέσαμε και εμείς χτες στον κύριο Μιχαηλίδη, έτσι, για το αν ο ένας γνώριζε για την δραστηριότητα του άλλου, είπε ότι εμείς ναι, βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα. Αλλά εγώ δεν συζητάμε, λέει εδώ, τι κάνει ο Σημανδράκος, ο Μιχαηλίδης και ο Μαλούτα στο σπίτι του με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, και πόσα λεφτά έχει στο πορτοφόλι του ένας και πόσα στην τράπεζα ο άλλος. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ λέω τι είπε ο κ. Μαλούτας. Επειδή υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει αύριο. Θα
περιμένουμε αύριο. Λέω ότι ας μην κρίνουμε τις σημερινές απαντήσεις και ας μην σχολιάσουμε τις σημερινές απαντήσεις. Ας περιμένουμε το αύριο και ας σεβαστούμε τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως, σχετικό με αυτό το θέμα, υπήρξε σήμερα μια επιστολή που μας κοινοποιήθηκε. Επιστολή του κυρίου Μαλούτα προς τον κύριο Κασαπίδη, προς τον Περιφερειάρχη, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μάλιστα φαίνεται πως κρατά προστάσεις από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Δήμος Κοζάνης. Mm-hmm. Δεν θα μας λέει στα προβλήματα των χωροταξικών δηλών. Ναι, μάλιστα η επιστολή το γράφει κάπως αλλιώς. Δεν θα μας λύσει τα προβλήματα κανένα χωροταξικό. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια υποβάθμιση αυτής της τοποθέτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι της Περιφερειακής Αρχής, γιατί η απόφαση είναι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προσέξτε, με διευρυμένη πλειοψηφία μάλιστα για τις ΣΑΠΕ, θυμάστε. Και μάλιστα υπεραμείνεται και των επιλογών της Δημοτικής Αρχής Κοζάνης ο κ. Μαλούτας σε μια επιστολή που έχει σταλεί στις 17 Φεβρουαρίου και σήμερα ζήτησε να σταλεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Δεν το γνωρίζαμε, ούτε από την Περιφερειακή Αρχή είχε δημοσιοποιηθεί, ούτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κάτι τέτοιο. Έτσι, και στην επιστολή γράφει ότι εμείς επιλέγουμε να αξιοποιήσουμε άγονες εκτάσεις, τις οποίες τόσα χρόνια δεν έφερναν ούτε ένα ευρώ στα ταμεία του Δήμου. Και σε βάθος 25 ετίας θα φέρουν αρκετά χρήματα. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας. Τι εννοεί ο κ. Μαλούτας? Κατά την κατασκευή το καταλαβαίνει και λέει ότι είναι αστείο, δεν είναι δικιά μου λέξη, περιγράφεται στην επιστολή, είναι αστείο να λέμε ότι θα υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άγωνα εδάφη επειδή θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά. Ζήσε αυτή είναι η επιστολή. Κλείνω, γράφει και μάλλον είναι καρφή αυτό για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι δεν θα πρέπει να μένουμε αδρανείς, πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Νομίζω δεν είναι απλώς απόσταση από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι η άλλη πλευρά του ποτάμου, έτσι δεν το λέμε? Εντελώς. Ναι. Αυτή ήταν η επιστολή Μαλούτα προς Κασαπίδη. Η απάντηση Κασαπίδη προς Μαλούτα υπάρχει πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει και ένα αίτημα για συνεδρίαση και σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα ζητήματα αυτά του χωροταξικού και των ΑΠΕ από την κυρία Σεμπλιάδου και από το συνδυασμό Ελπίδα. Ελπίδα. Οπότε εκεί θα λυθούν διάφορα. Πιθανόν. Απ' την άλλη, σήμερα, ή μάλλον από χθες, είχε μία σειρά συναντήσεων ο κ. Κασαπίδης. Τηλεδιασκέψεων. Ναι, συναντήσεων τερατικών, προφανώς. Έχουμε συνηθίσει. Εγώ το θεωρώ δεδομένο πια, οπότε πρέπει να το εξειδικεύουμε. Η οποία ανάμεσα σε όλα αυτά αφορούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, αφορούσε τους δασικούς χάρτες. Νέο εξοικονομώ, ακούω. Στα αλήθεια, θα υπάρξει. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Και φαίνεται έτσι, για να τα πούμε μαζικά, υπάρχει και ζήτημα, θέμα, για το οποίο θα χαρούμε όλοι. Μία λύση ανάσα για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας. Όπως γράφει σε ένα αναλυτικό του ρεπορτάζ σήμερα ο Πτολεμαίος, υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που τέθηκαν και με τον κύριο Σκρέκα αλλά και με τον κύριο Αμυρά. Ο κύριος Αμυράς είναι ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Ξεκινώ με τη Βασιλίτσα που για μένα είναι η είδηση αυτή τη στιγμή. Όπως είπε ο κύριος Αμυράς, υπάρχει μια τροπολογία που κατατίθεται το επόμενο διάστημα και θα δώσει ανάσα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας για επέκταση των εγκαταστάσεών του και σε προστατευόμενες περιοχές. Είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας και ένα ακόμα, τέλος πάντων. Με αυτές τις επεκτάσεις, το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας αναβαθμίζει το ρόλο του και στο Πανελλήνιο, έτσι ως ένα δυνατό χιονοδρομικό, αλλά και στον χώρο των Βαλκανίων. Όταν θα αυτό ήταν το πρόβλημα τόσα χρόνια του χιονοδρομικού. Ένα από τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα. Εντάξει, εννοείται. Το να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του ένα πολύ καλό χιονοδρομικό που είναι της Βασιλίτσας και προτιμάται όταν. Είχαμε θέματα όμως. Είχαμε αρκετά. Και έχουμε πάντα. Και ακόμα έχουμε. Κοίταξε, στη Βασιλίτσα έχουμε ακόμα και το θέμα του που ανήκει το κέντρο και πάλι διαχειρίζεται. Έχουμε βασικά ζητήματα. Ωραία, ωραία. Αλλά το να γίνει εκεί μια επέκταση των εγκαταστάσεων είναι μια καλή αρχή σε ένα από τα αιτήματα που υπάρχουν. Τώρα, με τον κύριο Σκρέκα μπήκαν τα ζητήματα των δασικών χαρτών. Τι είναι οι δασικοί χάρτες? Το ξέρουν πολύ καλά αρκετοί αγρότες και ιδιοκτήτες γης, κυρίως σε περιοχές όπως το Λιβαδερό, εκεί είχε ξεκινήσει. Στον νομό Κοζάνης εντοπίζεται πολύ. Είχαν χρησιμοποιηθεί κάποιες αεροφωτογραφίες του 1945 που έδειχναν δασικές εκτάσεις, ακόμα και εκτάσεις που είχαν γίνει αναδασμοί, είχαν γίνει διανομές. Και εκεί τους είπε ο κ. Σκρέκας ότι εκκρεμεί μια ένσταση η οποία θα εξεταστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις επόμενες 10-15 μέρες και από εκεί και πέρα
υπάρχει η πιθανότητα να χαρακτηριστεί πρόδειλο λάθος αυτή η ιστορία, με νομικός όρος προφανώς, έτσι, για να, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και στους ιδιοκτήτες. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Υπήρχε και το ζήτημα με το εξοικονομώ, όπως είπες και εσύ. Τι ζήτημα, εκεί ζητήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή να πάμε σε μια ιστορία κάλυψης των ανθρώπων που έμειναν έξω από το προηγούμενο εξοικονομώ. Έτσι, το οποίο θυμάσαι πολύ καλά ότι έκλεισε σε 17 λεπτά μόλις. Τι εννοείς έμειναν απ' έξω? Ελάχιστοι μπήκαν. Η πλειοψηφία έμεινε απ' έξω. Ναι, ναι, ναι. Και όσο γνωρίζουμε όλοι μας, ένα νέο εξοικονομώ το περιμένουν πάρα πολύ. Ένα νέο εξοικονομώ. Και φυσική, έτσι, και επιχειρηματίες, αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων, ως μάνα εξ ουρανού. Ναι, ναι. Άσε τα χρήματα που θα πέσουν στην τοπική αγορά. Ένα νέο εξοικονομώ λοιπόν θα γίνει. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αυτή. Κατά το Σεπτέμβριο το υπολογίζουν. Αλλά εδώ μιλάμε για το αν η Δυτική Μακεδονία, που είναι μια περιφέρεια η οποία έχει και αυτή την περιβόητη ρήτρα μετάβασης, την είδαμε στο προηγούμενο εξοικονομώ με το συν 10%, το θυμάσαι, στην επιδότηση. Τι περισσότερο θα έχει από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Φαίνεται ότι ο κύριος Κρέκας θα δεσμευθεί το επόμενο διάστημα, γιατί δεν δεσμεύτηκε ακόμα, για περισσότερα κονδύλια στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αρκεί να το δούμε αυτό, έτσι. Όσον αφορά για το χαροταξικό, τον ΑΠΕ, είναι δεδομένο ότι η περιφέρεια θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τον αποφασιστικό χαρακτήρα, αυτά που λέγαμε πριν και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω όμως ότι έχει καταλάβει ότι τέτοια αρμοδιότητα δεν θα πάρει. Και οι συνεργάτες του Περιφερειάρχη τον έχουν συμβουλεύσει να χαρακτεί μια άλλη γραμμή. Ποια είναι αυτή η γραμμή? Να πάρει την αποφασιστική γνωμοδότηση. Τι σημαίνει αυτό η αποφασιστική γνωμοδότηση? Ότι θα έρεται η γνωμοδότηση της περιφέρειας με πολύ τεκμηριωμένα στοιχεία και επιχειρήματα από τις πιο πάνες υπηρεσίες, αποκεντρωμένη κλπ. Δεν ξέρω αν θα γίνει για κάτι τέτοιο, αλλά αυτό το παλεύει η περιφέρεια. Τέλος πάντων, από όσα μας είπες για τις συναντήσεις που είχε σήμερα, χθες, ο κ. Κασαπίδης με τον κ. Κρέκα, όλα τα παλεύει. Ναι, γιατί απλώς τα έθεσε. Δεν θες να σου πω για την απολυτοποίηση που ακόμα ενημερώνεται ο κ. Κρέκας και ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, μου είπες τέσσερα πολύ σημαντικά ζητήματα για την απολυτοποίηση. Δεν θα μου πεις κάτι? Ναι, εντάξει, συζητιούνται συνέχεια αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται περισσότερο με τον κ. Μουσουρούλη, τον οποίο ο κ. Κρέκας είπε μάλιστα ότι εμπιστεύομαι απόλυτα για τη δουλειά που κάνει. Εντάξει, αν θες κάτι το οποίο θεωρητικά έχει λυθεί και το είχε πει και στους δημάρχους σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση, όπου οι δήμαρχοι έφευγαν με κατεβασμένο κεφάλι και τα γαλλικά που αντάλλαξαν μεταξύ τους, όχι ο ένας προς τον άλλον, αλλά για τη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σκρέκα, εντάξει, τους άκουσε όλη η Αθήνα εκείνη τη μέρα και δεν ήξεραν γιατί έχασαν τόσο χρόνο να συναντήσουν τον κύριο Σκρέκα. Εντάξει, ο κύριος Κρέκας είχε δεσμευτεί για το πράσινο ταμείο, το θυμάσαι εκείνο το 1,6%. Φαίνεται ότι αυτό θα αλλάξει, αλλά να το δούμε γι' αυτό αποτυπωμένο. Γιατί ποτέ μιλάς. Ναι, πάντως ο κύριος Κρέκας έχει καθίσει στην καρέκλα του Υπουργείου εδώ και δύο μήνες. Να αρχίσει να αποφασίζει πλέον. Δηλαδή, ακόμα ενημερώνεται, δέχεται συναντήσεις. Ούτε για το θέμα της ακρινής που συζητείτε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θες να σου πω. Γιατί δεν είπε και τίποτα ο κύριος Κρέκας. Το έθεσε ο κύριος Κασαπίδης. Φυσικά το έθεσε. Είναι στην ατζέντα. Λίγο πιο γρήγορες διαδικασίες. Πώς θα σου φαινόταν? Νομίζω ότι το Υπουργείο δεν έχει κάτι για την ακρινή. Δεν έχει κάτι ούτε για την ακρινή, είναι η σωστή διατύπωση. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Δήμο Κοζάνης και στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Αυτό ήταν και το βασικό ζήτημα. Είπαμε ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη αυτό το ιδιότυπο Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται και είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον κώδικα πλέον. Πες μας σε ποια θέματα αναφέρθηκε ο Δημαρχός και κυρίως τι είπε για νοσοκομείο, στρατόπεδο, για τον Άγιο Γεωργίο, για τα κημητήρια και το μόνιμο πρόβλημα για τα δέσποτα. Όχι για τον Άγιο Γεωργίο, για τα νέα κημητήρια. Τα νέα κημητήρια. Ναι, γιατί θα γίνουν και τα πολλιά. Ναι, που χωροθετούνται 20 χρόνια τώρα. Ανατολικά της πόλης εκεί προς κοντά στην Ινώη. Ναι, 20 χρόνια. Αλλά υπάρχει τώρα και η περίπτωση των άλλων κημητήριων, στο Νέο Κλήτο. Έτσι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, δεν χωροθετήθηκαν εξ αρχής. Εντάξει. Ναι, βρέθηκε μια έκταση. Νομίζω ότι περιμένουν μια απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, για το χώρο, για την παραχώρηση. Για την άλλη περίπτωση περιμένουμε κάποια προεδρικά διατάγματα κλπ. Ακόμα σε διαδικασίες τέτοιες είμαστε. Και κυρίως για τα κημητήρια της πόλης, να το λέμε, και όχι του Νεοκλήτου, θα πάμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπου έχει τέτοια, προβλέπει τέτοια. Προβλέπει τέτοια, αλλά δεν ξέρω αν φτάνουν τα χρήματα. Θα το δούμε. Έτσι, όταν έρθει η ώρα, είμαστε ακόμα. Ποια ώρα ζεις εσύ? 20 χρόνια το ακούμε αυτό με τα κημητήρια. Για τα κημητήρια. Γιατί για το στρατόπεδο που θες να σου πω, πόσα χρόνια τα ακούμε?
Συγγνώμη, αλλά τα κημητήρια αφορούν το Δήμο Κοζάνη στο στρατόπεδο. Μπλέκεται και είναι Υπουργείο Εθνική Αμήνη. Οπότε λες, οκ, κάνω τις προσπάθειές μου και βρίσκω τείχο. Και στα κημητήρια εμπλέκονται 500 υπηρεσίες του κράτους. Τώρα μιλάμε για τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ένα εργάκι θέλει 50 υπογραφές. Τα νέα κημητήρια θέλουν 150. Ναι, έχεις κάτι να μου πεις για τα κημητήρια πάντως ως εξέλιξη. Τίποτα νέο. Απλά εγώ σου λέω τα θέματα που ρωτήθηκαν και συζητήθηκαν. Για το στρατόπεδο τα ρίξε πάλι στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και στον κύριο Τσίπρα που κάτι έπρεπε να πει. Ως πρωθυπουργός που στήριζε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Θυμάσαι που είχε έρθει ο κύριος Τσίπρας εδώ και είχε ανακοινώσει χιλιάδες στρέμματα. Είχε ανακοινώσει και κάνει και ένα μοντέλο. Μηχανικός δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Μηχανικός είναι. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, τα έχουμε πει αυτά. Για το νέο νοσοκομείο, λοιπόν, να πω ότι εδώ πιθανόν να ήταν κάτι πιο σαν είδηση ότι σε 10-15 μέρες θα υπάρξει η ανάθεση της μελέτης βιωσιμότητας σε μια εταιρεία. Που ασχολείται με τέτοια ζητήματα για το νέο νοσοκομείο, στον κόβο των Κύλων και θα υπάρξει μια συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπως είπε ο κ. Μαλούτας. Τώρα, προφανώς, στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν ο Χρήστος μπορεί να βρει κάτι ζωντανό για να το δώσουμε έτσι πολύ χαλαρά στη διάρκεια του δελτίου. Θα ακουστούν διάφορα, νομίζω είναι μια κουραστική συζήτηση. Αύριο είναι το καλό. Αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντελώς διαφορετικές συνεδριάσεις. Καμία σχέση μία με την άλλη. Νομίζω πως στη συγκεκριμένη συνεδρία του απολογισμού ελάχιστα μιλούν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις και κυρίως το λόγο προφανώς αφού ο απολογισμός αφορά την Δημοτική Αρχή. Θα σου αλλάξω για λίγο την ατζέντα, Ζήση, και θα πάμε να δούμε το βίντεο αφού είμαστε στο Δήμο Κοζάνης για να μην χρειάζεται να επανέλθουμε. Έγινε ερώτηση για τη βόλτα της Πανδώρας την Τσιγνοπέμπτη. Ανέλαβε την ευθύνη, άφησε και εχμές όμως ο κύριος Μαλούτας. Να δούμε το σχετικό βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Προκάλεσε αίσθηση η τοποθέτησή σας για την έξοδο της Πανδώρας την Τσιγνοπέμπτη στην πλατεία. Το ερώτημα είναι αν γνωρίζατε εσείς ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και αν αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη. Γιατί η έξοδος της Πανδώρας είχε ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της αποκριάς, για το οποίο παραχωρήσατε και συνέντευξη τύπου. Ποιος, να το πω, ποιος φταίει, ποιος ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την ιστορία και αν αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη για ένα θέμα που πήρε διαστάσεις και έχει απασχολήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και την αστυνομία. Κύριε Πλιάτσο, έτσι ο χαρακτηρισμός μου και η καταδίκη μου για αυτή την έξοδο ισχύει στο ακέραιο. Έτσι την έκανα. Δημόσια σε τηλεοπτικό μέσο των Αθηνών. Δεύτερον, είναι προφανές ότι οι ευθύνες πρωτίστως βαρύνουν εμένα. Που κι αν δεν ήξερα, έπρεπε να ενδιαφερθώ και να μάθω. Έτσι, σε κάθε περίπτωση ήταν μια άτυχη στιγμή, ήταν μια αστοχία, έπρεπε να το προβλέψουμε, δεν έπρεπε να γίνει. Πολλοί εμπλέκονται, τους ξέρετε ποιοι εμπλέκονται γύρω από το θέμα του σχεδιασμού για τις απόκριες, αλλά επαναλαμβάνω. Αυτή είναι η ευθύνη πρωτίστως βαρύνει εμένα. Την αντιδήμαρχο πολιτισμού. Σας είπα, ξέρετε ποιοι ασχολήθηκαν με το θέμα του σχεδιασμού. Αλλά πρωτίστως, επαναλαμβάνω, αφορούν εμένα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εγώ έχω την ευθύνη των πάντων, οπότε ναι, εγώ ευθύνομαι για ό,τι συνέβη. Βέβαια, ξέρετε ποιος, όφελα να μάθω. Αν δεν ήξερα, όφυλα να μάθω, είπε. Γιατί τον ρώτησε ο Παναγιώτης αν το ήξερε. Το είπαμε και στην εκπομπή του Σαββάτου. Ναι. Το πρόγραμμα ήταν γνωστό. Το ξέραμε όλοι. Προφανώς δεν πήγε στον κόπο ο κ. Μαλούτας να διαβάσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεών του. Το πήρε πάνω του όμως, προς τιμήν του. Ναι. Έβαλε και στο κάδρο, όχι τους συνεργάτες του. Εντάξει, δεν ξέρω αν λέγεται συνεργάτης τώρα ο πρόεδρος του ΑΠΝ. Συνεργάτης. Είναι πρόεδρος του οργανισμού. Εντάξει, πες ποιους δύο έβαλε. Άμα θες πες και όλη την υπηρεσία, το ΑΠΝ. Γιατί δύο. Για μένα, έτσι όπως το είπε, φταίνε όλοι όσοι έχουν στήσει το πρόγραμμα. Ναι, το αλλά πρόγραμμα και υπάρχει επικεφαλής. Γι' αυτό σου λέω. Άρα βάλε τους συνεργάτες, όλοι οι συνεργάτες του. Εντάξει. Τέλος πάντων, συνεργάτες του Δημάρχου δεν είναι όλοι. Τέλος πάντων. Για την ευρεία του όρου έννοια. Κοίταξε, την ευθύνη την ανέλαβε όλοι ο Δημαρχός. Άρα παραδέχεται ότι έχει γίνει ένα λάθος. Είπε ότι αν δεν ήξερα, όφυλα να είχα μάθει, έτσι, και να το είχα αποτρέψει προφανώς, αυτό καταλαβαίνω ότι εννοεί. Και βεβαίως είπε, ξέρετε ποιοι κάνουν το πρόγραμμα. Τους έβαλε στο κάδρο. Προφανώς και είναι και στο κάδρο, γιατί όταν
ακριβώς εδώ πάμε τώρα. Όταν ορίζεσαι ως συνεργάτης του Δημάρχου ή έχεις αναλάβει μια ιστορία, είτε τον ενημερώνεις τον Δήμαρχο, είτε αναλαμβάνεις και το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί. Τώρα, από τη στιγμή που εσύ διαφωνείς με κάτι και σου είπε ο Δήμαρχος θα το κάνουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν βγήκε κανείς να πει ότι... πούνε, έτσι, ναι. Συγγνώμη, δεν βγήκε κανείς από τον ΟΑΚΝ ούτε να πάρει ευθύνη ούτε να αποποιηθεί ευθύνης. Προτίμησαν απλώς να μην το σχολιάσουν ποτέ κανείς. Φαντάζομαι... από τον οργανισμό. Και προφανώς δεν είναι, δεν απευθύνομαι και στους υπαλληλούς, αλλά κυρίως στον κύριο Μάρα. Ναι, φαντάζομαι ότι ήταν μια απόφαση η οποία δεν. Τη γνώριζαν κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Πώς να το πω. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι το γνώριζαν. Προφανώς. Ναι, δεν την πήρε ένα. Ο τελευταίος που έφταιγε πάντως είναι η ίδια η Πανδώρα και ο κύριος Χρυσοχώ. Και επειδή στο πρόγραμμα υπάρχει ξανά σε μια μέρα ότι θα πρέπει να βγει η Πανδώρα, ξέρω εγώ, και να παίξει. Τότε νομίζω πως αυτό θα το δούμε. Έτσι, απαλήφεται. Φαντάζομαι. Ωραία. Φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, συνέντευξη του Δημάρχου Βοίου. Ραδιοφωνική συνέντευξη εκεί, έτσι, στον κύριο Σαμαρά, στον συνάδελφο. Στο CRFM. Στο CRFM. Είπαμε για χθες ότι ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα διόδια της Χιάτιστας και εκεί που περιμέναμε να δούμε τον κύριο Ζευκλή την πρώτη μέρα να σηκώνει μπάρες και να κάνει φασαρίες έτσι όπως μας είχε προειδεάσει ο ίδιος, τελικά τίποτα δεν συνέβη. Ο ίδιος βέβαια στη συνέντευξη θα το ακούσουμε, είπε ότι θα το έκανα, αλλά έχουμε COVID. Πάμε να δούμε. Πώς δεν μπορούμε να περάσουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι που με του ρυθμού που τρέχει τώρα και μέσω κορεού, είναι όντως γι' αυτό και δεν θέλαμε. Θέλαμε να έχουμε μια πολιτική λύση σε αυτό το θέμα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πολιτική λύση. Ήδη έχουμε κάνει τα διαβήματα πάλι που έπρεπε να κάνουμε και στον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού. Όλοι γνωρίζουν, οι πάντες έχουν λάβει θέση, βουλευτές, περιφερειάρχες, οι πάντες, αλλά δεν βλέπουμε κάτι να κινείται προς την πλευρά που έπρεπε να έχει κινηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και να τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν θα πάτε όμως άλλου είδους κινήσεις, δυναμικές κινητοποιήσεις, να το πω έτσι, γιατί σας κατηγορούν ότι προεκλογικά, και έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο στην ουσία από την αντιπολίτευση, ότι λέγατε ότι θα είμαι εκεί, θα δώσω τους αγώνες και θα σηκώσω και τις μπάρες. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν το οποίο μας λυπεί, ότι αυτό γίνεται και με μέσω κορονοϊού. Θα έλεγα ότι έρχεται κάποιοι σαν κλέφτες και ανοίγουν τα διόδια. Διότι γνωρίζουν ότι εμείς δεν μπορούμε δυναμικά να κάνουμε αγώνες, μιας και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση στην πιο πολύπαθη περιοχή της Ελλάδος να εκθέσουμε το λαό μας ξανά πάλι σε κίνδυνο, έτσι. Δεν τελειώνουν όμως αυτά τα θέματα μέσα σε μία μέρα, έτσι. Εμείς θα το έχουμε και θα το κρατάμε στην επιφάνεια όσο χρειαστεί μέχρι να δικαιωθεί αυτή η βούληση του λαού μας και αυτό που πρέπει να γίνει. Να γίνει. Λοιπόν, δεν θέλουμε να εκθέσουμε τον λαό μας σε κίνδυνο, το λαό. Χρόνια είχα να τα ακούσω εγώ. Έχω ζήσει εποχές Πασόκ. Χρόνια είχα να τα ακούσω αυτό το λαό. Ξέρω εγώ, ναι, ναι. Ανδρέα Παπαντρέου, θυμίζει αυτό το λαό. Δεν ξέρω, δεν το λέμε πια. Κοίταξε, ναι, μάλλον η συνύπαρξη του κυρίου Ζευκλή από προεκλογικά με ισχυρά στελέχη του Πασόκ, του βαθαίως Πασόκ μάλιστα, από την περιοχή του Βοΐου με τους οποίους συνεργάστηκε και κέρδισε τις εκλογές, μάλλον του έχουν αφήσει και αποτυπώματα τέτοια για να με καμιά μέρα μην το κάνει ζιβάγκο να τον δούμε. Είναι και στυλάτος, έτσι. Αυτό θα πρέπει να το αποδώσω. Προφανέστατα, εννοείται, το συζητώ. Πάμε τώρα στην ουσία. Επειδή το συζητήσαμε και χτες, προφανώς και ο Δήμαρχος ποτέ δεν θα σηκώσει την μπάρα. Ήταν και αυτό ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Βρέσει, άμα σταματήσει ο COVID, μπορεί να τη σηκώσει. Είναι ωραία η δικαιολογία τώρα ο COVID. Τέλος πάντων, ούτε την μπάρα να σηκώσει, ούτε, εγώ δεν τον προτρέπω σε κάτι τέτοιο, ούτε έτσι παράλογες κινήσεις να κάνει. Αυτό που θα πρέπει να κάνει μαζί με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό είναι να διεκδικήσει ένα ειδικό καθεστώς για τους συμπολίτες του, για το λαό του, όπως έχει συνηθίσει να λέει. Ελπίζω να το κάνει και ελπίζω όταν έρθουν οι επόμενες εκλογές, στις οποίες μάλιστα θα είναι υποψήφιος, να έχει ένα καλό επιχείρημα να πει γιατί δεν σήκωσε τις μπάρες. Γιατί είχαμε COVID. Ναι, οκ. Okay. Θα το ξαναπώ. Να έχει ένα καλό επιχείρημα, το οποίο θα είναι πιο πολύ στη λογική και όχι στην ψηφοθυρία την οποία ακολούθησε το 2019, και του βγήκε ενδεχομένως, θα μου πεις, γι' αυτό τον ψήφισαν. Το είχε πει. Ο κύριος Κοσμίδης το έβγαλε το βίντεο. Μάλιστα δεν χρειάζομαι αυτό το βίντεο. Εδώ έγινε το βίντεο εκείνο. Εδώ έγινε η δήλωση του Μαναγιώτη, τον πλάτσο στην εκπομπή. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Τέλος πάντων. Άντε και στο
Και στο Υπουργείο, χαμέ που λες και εσύ, με τις μεγάλες κάμερες. Το θέμα είναι ότι στο Υπουργείο θες να δεις και για με τον Υπουργό να πάρει. Και δεν πρόκειται με αυτά που έχει πει για τον κύριο Καραμαλή. Λίγο δεν τον εξήβρισε πριν. Λίγο. Ζήση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε βίντεο από την ομιλία της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Παρασκευή Βρυδιζίδου, στη Βουλή, για την Παγκόσμια ημέρα των γυναικών, παρουσία μάλιστα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Εξοχοτάτη Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα τιμούμε τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας, όπως έχει καθιερωθεί η 8η Μαρτίου σε ανάμνηση της μεγάλης απεργίας των εργατριών κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη στις 8 Μαρτίου του 1857. Ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες των γυναικών σε όλο τον κόσμο για ισότητα, ίσα δικαιώματα, δικαιοσύνη. Τιμούμε τις γυναίκες της ιστορίας που αξίωσαν να γίνουν διακριτές. Χαιρετίζουμε τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους της συζύγου, της αδελφής, της κόρης, της εργαζόμενης στη δουλειά και στο σπίτι και της μάνας που ανατρέφει τα παιδιά της και τα διδάσκει με το παράδειγμά της, δίνοντάς τους τα εφόδια που θα τα βοηθήσουν στις δύσκολες ώρες της ζωής τους. Κυρίως χαιρετίζουμε τις γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και να ακουστούν, αλλά δηλώνουν παρούσες, μοχθούν και δίνουν το δικό τους αγώνα. Έχουν υπόσταση και ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον που δεν τις εξαιρεί. Φέτος τιμούμε την ημέρα της γυναίκας υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Η πανδημία είναι για όλους μια σκληρή και επώδυνη εμπειρία και δυστυχώς έφερε και μια κατακόρυφη αύξηση της έμφυλης βίας. Πολλές γυναίκες, λόγω των μέτρων περιορισμού της κίνησης και της κοινωνικής επαφής, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι με τους κακοποιητές τους. Η ενδοοικογενειακή βία πάντα υπήρχε, αυξήθηκε όμως σε ποσοστά και έκταση και αποκαλύφθηκε με τα πολλαπλά της πρόσωπα. Τη λεκτική βία, τη συναισθηματική βία, την ψυχολογική βία, τη στέρηση της ελευθερίας, τη γνώμη, τη σκέψη, τι επιλογέ, τη στέρηση ακόμη και τη αυτονόητη ιδιωτικότητα, μέχρι τη σωματική κακοποίηση, την κατεξακολούθηση που τραυματίζει την ψυχή και το σώμα, αλλά και τη βαριά που οδηγεί στο νοσοκομείο, ακόμη και στο θάνατο. Οι συνέπειες τεράστιες και στις τρυφερές ψυχές των παιδιών που οδηγούνται συχνά σε ψυχολογικά προβλήματα, ανασφάλεια, έλλειψη αυτοπεποίθησης και διάθεσης να προχωρήσουν και να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Η βία και ο φόβος στο σπίτι πρέπει να εξαλειφθεί. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, έγινε ευρέως γνωστή και επεκτάθηκε η λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Βοήθειας, 42 συμβουλευτικών κέντρων, αλλά και 20 καταφυγίων γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, με την παροχή δωρεάν φιλοξενίας και ιατρικών εξετάσεων. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο 5η 11 Μαρτίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από μείον 2 έως 8, στο όνομα Γρεβενών από μείον 2 έως 10 και στο όνομα Φλόρινας από μείον 1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.